Απαγορευτικές είναι για έναν φοιτητή μιας μέσης ελληνικής οικογένειας οι σπουδές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Χανίων. Το υψηλό κόστος διαβίωσης σε συνδυασμό με τις σχεδόν μηδενικές φοιτητικές παροχές μείωσε δραματικά φέτος τον αριθμό εισακτέων, ανάγκασε άλλους να εγγραφούν αλλά να επιστρέψουν στις πόλεις τους και όσοι μένουν επιβιώνουν με δυσκολία. Σε τα προηγούμενα χρόνια γνωρίζαμε πολλούς φοιτητές που φεύγανε. Πλέον δεν έρχονται καν, οπότε δεν μπορούμε καν να τους γνωρίσουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαίνεται και στους εισακταίους φέτος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που λόγω και της βάσης εισαγωγής που θέσπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, μιλάμε για μείον 300 εισακταίους από προηγούμενα χρόνια. Οι γονείς μας δεν φτάνουν με ένα μισθό να μας ζήσουν. Εδώ πρέπει να πληρώνουμε ένα μηνιάτικο για να ζήσει με μια οικογένεια, ένα παιδί, εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Πόσο μάλλον αν έχει παιδιά, πάνε φροντιστήρια, δίνουν πανελλήνιες, δεύτερο, τρίτο παιδί που σπουδάζει, σε άλλη πόλη κι αυτός. Σε τουλάχιστον 800 ευρώ υπολογίζεται το μηνιαίο κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή στα Χανιά, πολύ αφιλόξενοι όπως την περιγράφουν δευτεροετής και τριτοετής φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τι να πούμε, ότι το μίνιμουμ του ενοικίου για ένα σπίτι με πολύ χαμηλές προδιαγραφές είναι 450 ευρώ, αν ξεκινήσουμε από εκεί. Όχι για να ζήσεις, για να επιβιώσεις. Το σούπερ μάρκετ είναι στο Θεό. Η μηνιαία κάρτα στα 40 ευρώ, κάντε τις πράξεις. Δηλαδή θέλει μίνιμουμ 800 ευρώ για να επιβιώσεις σε αυτή την πόλη και όχι καν για να ζήσεις ή πόσο μάλλον για να σπουδάσεις κιόλας. Έτσι το όνειρο της φοιτητικής ζωής στα Χανιά δεν είναι παρά η πραγματικότητα που βιώνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Δαπάνες για τα απολύτως απαραίτητα και περικοπές σε εξόδους. Θα τη βρούμε εμείς στην άκρη μας, όσα λεφτά και αν έχουμε στη τσέπη. Αλλά είναι σίγουρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα γιατί μιλάμε και με παιδιά πρωτοετής που είναι να έρθουν στην πόλη μας για να σπουδάσουν κτλ. Και μας λένε: ναι, πέρασα, αλλά έφυγα και θα πάω σε ένα ΙΕΚ γιατί δεν βρίσκω σπίτι, ας πούμε. Μόνο αυτό. Δηλαδή, πόσα παιδιά χάνουν τις σπουδές τους επειδή δεν βρίσκουν σπίτι. Ο μειωμένος αριθμός εισακτέων φέτος στο Πολυτεχνείο Κρήτης δεν αποδίδεται μόνο στις βάσεις εισαγωγής, αλλά και στο γεγονός ότι τα Χανιά, ως μια πόλη με ραγδαία αύξηση του τουρισμού, έχουν πάψει να είναι ελκυστικά για σπουδές. Είναι χαρακτηριστικό πως η κάρτα απεριορίστων διαδρομών με τις αστικές συγκοινωνίες, που στην Αθήνα χορηγείται στους φοιτητές με κόστος 13 ευρώ, στα Χανιά στοιχίζει φέτος 40 ευρώ. Εμάς μας νοιάζει να μπει κάποιος μπροστά, να λύσει αυτό το πρόβλημα, το ξημένο. Γιατί δεν γίνεται να πληρώνουμε άλλα λεφτά. Εδώ έχουμε έρθει για να μας ξεζουμίζουν, πραγματικά. Μόνο σούπερ μάρκετ να πας στο ρεύμα και το νίκη σου είναι μάνι-μάνι 600-700 ευρώ. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας κιόλας οι φοιτητές έχουν κάποια μειωμένη έκπτωση. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτό και δίνουν κιόλας τα Χανιά, πως είναι μια πόλη η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή, προκειμένου κάποιος να μπορεί να, και σαν φοιτητής κιόλας, να μπορεί να επιβιώσει. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Εμάς τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα. Είναι να ανανεωθεί η σύμβαση του Πολυτεχνείου Κρήτης με τα ΚΤΕΛ και να επιστρέψει 17 ευρώ κάρτα, να είναι περισσότερα τα δρομολόγια και πιο συχνά. Ένας στους δύο φοιτητές αναγκάζεται να εργαστεί για να τα βγάλει πέρα και επιπλέον για να μην επιβαρύνει την οικογένειά του. Μια απόφαση πάντως που σαφώς επηρεάζει την απόδοσή του στο Πολυτεχνείο. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνεις, αυτό που σε αναγκάζουν να κάνεις είναι να περιορίζεσαι το κομμάτι της κοινωνικής ζωής κτλ. Ή και πολλοί φοιτητές που δεν μπορούν καν να έρθουν, αναγκαστικά να δουλέψουν λόγω μετρικής συνθήκης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πηγαίνεις και πίσω τα διαβάσματά σου. Κατά την σημερινή κινητοποίηση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτη στην Αντιπεριφέρεια για την διεκδίκηση μείωση του κόστου τη κάρτα απεριορίστων διαδρομών του αστικού ΚΤΕΛ, αναδείχθηκε ένα οξυμένο πλέον κοινωνικό πρόβλημα για τα Χανιά.